Η Ουκρανία ανακοίνωσε στις 19 Μαΐου την καταστροφή του ρωσικού ναρκαλιευτικού Κοβροβέτς, με την ανακοίνωση αυτή να έρχεται σε αντίθεση με τους σημερινούς ισχυρισμούς της Μόσχας για επιτυχή αναχέτηση των ισχυρών Ουκρανικών επιδρομών με ατάκαμ στην Κρυμαία. Η πιθανή καταστροφή του Κοβροβέτς είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ουκρανίας να πλήξει τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, μια εκστρατεία που έχει δει διαδοχικές επιτυχημένες επιθέσεις σε ρωσικά πολεμικά πλοία. Επιθέσεις που οδήγησαν τη Ρωσία να απομακρύνει σημαντικά για το στόλο της πολεμικά πλοία από την περιοχή, ώστε να αποφύγει τη βύθισή τους. Η Μόσχα, μέσω του ρωσικού ΙΠΑΜ σήμερα, ανέφερε την αναχέτηση 9 πυράβλων μεγάλου βεληνικούς ΑΤΑΚΑΜΣ που παρήχαν οι ΙΠΑ στην Ουκρανία και ενός ντρόν πάνω από την Κρυμαία, χωρίς να αναφέρει απώλειες ή ζημιές, όπως κάνει κατά πάγια τακτική. Το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας δεν έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εκτέλεση του πρόσφατου χτυπήματος στο Κοβροβέτς, αλλά ούτε και την τοποθεσία του. Παρά τους ισχυρισμούς της Ουκρανίας, η Ρωσία δεν επιβεβαίωσε προς το παρόν την απώλεια του πλοίου, ούτε σχολίασε όμως το γεγονός. Ο Μιχαήλ Ρασβόζαγεφ, Ρώσος αξιωματούχος στη Σεβαστούπολη, ανέφερε γύρω στα μεσάνυχτα ότι η αεράμυνα της Ρωσίας ήταν ενεργή στην πόλη και ότι δεν σημειώθηκαν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, το ναρκαλιευτικό δέχτηκε απευθείας χτύπημα από πύραυλο ΑΤΑΚΑΜΣ και έπιασε φωτιά, αλλά και αυτό προς το παρόν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί μέχρι να υπάρξουν δορυφορικές λήψεις από την περιοχή. Υπάρχει δυστυχώς προς το παρόν μια θολή φωτογραφία με ένα πλοίο να έχει πιάσει πυρκαγιά και δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα του πλήγματος. Το Κοβροβέτς με πλήρωμα 68 ατόμων είναι μέρος του ναυπηγικού προγράμματος Project 266 της Σοβιετικής Ένωσης, γνωστό στο ΝΑΤΟ ως κλάση Γιούρκα. Το πολεμικό πλοίο σχεδιάστηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση για να ανιχνεύει νάρκες σε βάθη έως και 150 μέτρα. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την εξέλιξη στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD. Μην χάσετε σήμερα το έκτακτο live stream στις 10 και 4.